Χιλιάδες αλλοδαπών εργατών συμμετείχαν στο συλλαλητήριο που διοργάνωσαν το μεσημέρι της Κυριακής αντιρατσιστικοί φορείς, κόμματα και οργανώσεις της αριστεράς, όπου συμμετείχαν επίσης μέλη άλλων κοινωνικών φορέων όπως η ΕΛΜΕ της Ηλίας στη Μανολάδα. Οι εργάτες στα χωράφια της περιοχής ζήτησαν να τους δοθεί η δυνατότητα να γίνουν νόμιμοι και να εργάζονται σε ανθρώπινες συνθήκες. Λεπτομέρειες για το θέμα θα μας δώσει ο δημοσιογράφος του Ηλία Live, Γιάννης Σπυρούνης. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με μια φωτογραφία σε ένα πλακάτο που ένα χέρι πιέζει και λιώνει μια φράουλα πάνω στο κεφάλι του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Δένδια. Αυτό ήταν η εικόνα που κυριάρχησε στο συλλαλητήριο, το αντιρατσιστικό που διοργανώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Νέα Μανολάδα. Μια εικόνα λοιπόν που είδαμε παντού, και σε πλακάτ και σε πανό, επίσης σε πολλά πλακάτ συνθήματα αντιρατσιστικά, αντιναζιστικά και συνθήματα υπέρ των εργατών, κατά της Τρόικας, κατά των μνημονίων. Όλα μαζί αυτά ήταν μια εικόνα με πρωταγωνιστές τους χιλιάδες Μπαγκλαντέζους εργάτες από την περιοχή που είχαν συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία της Μανολάδας και με δυνατές φωνές, με δικά τους συνθήματα, με συνθήματα στη γλώσσα τους μάλιστα, και με ιδιαίτερη ένταση τέθηκαν μπροστά στην μεγάλη πορεία που ξεκίνησε από τη Νέα Μανολάδα για την περιοχή της Βάρδας. Μια πορεία η οποία πραγματοποιήθηκε υπό αστυνομική επιτήρηση, μάλιστα είχαν και κατέβει και δημιουργία ΜΑΤ και με χημικά από ό,τι είδαμε, έτοιμη να δράσει αν υπήρχαν παρεκτροπές. Όλα κύλησαν ομαλά και στον δρόμο για τη Βάρδα, όπου έφτασαν σε κοντινή απόσταση στο αστυνομικό τμήμα, που ήταν και ο προορισμός της διαμαρτυρίας, αλλά ο δρόμος ήταν αποκλεισμένος, αλλά και κατά την επιστροφή πίσω στην Μανολάδα. Δυνατές φωνές, δυνατά συνθήματα λοιπόν από τους Μπαγκλαντέζους εργάτες, γενικότερα από τους αλλοδαπούς εργάτες που βρίσκονται χρόνια τώρα μάλλον στην περιοχή της Νέας Μανολάδας και της Βροπερασίας, των εργατών που φέρνουν στην επιφάνεια τον κόκκινο χρυσό, την φράουλα, και που φυσικά κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν στο στόχαστρο την περασμένη εβδομάδα με τα γνωστά επεισόδια, με το γνωστό μακελιό της Νέας Μανολάδας, όπου πυροβολήθηκαν από τρεις επιστάτες ιδιοκτήτη καλλιέργειας φράουλας. Το είχαμε καλύψει, λοιπόν... Ναι, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, το είχαμε καλύψει το θέμα μαζί. Απλά ξέρεις τι θα ήθελα να σε ρωτήσω, πώς είναι η κατάσταση τώρα? Πιστεύω ότι πλέον ο τομέας της φράουλας, το προϊόν υποφέρει πλέον, έτσι δεν είναι? Φαίνεται προς στιγμήν μια εκτόνωση και μια επαναδραστηριοποίηση στον τομέα των εξαγωγών. Βέβαια θα πρέπει να πούμε και να το καταλάβουν όλοι, είναι προς πάσα κατεύθυνση αυτό, ότι ακόμη και ένα μποϊκοτάζ στο προϊόν της φράουλας δεν είναι ότι θα βλάψει μόνο τους ιδιοκτήτες των καλλιεργειών, δεν θα βλάψει μόνο τους παραγωγούς. Νομίζω ότι θα βλάψει και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Άρα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται άμεση προστασία, το μποϊκοτάζ δεν μπορεί να αποτελέσει λύση. Βέβαια. Αν σκεφτούμε καλά ότι μόλις υποχωρήσουν οι εξαγωγές και οι φράουλες μένουν απόλυτες στα χωράφια, ούτε λεφτά πιθανότατα θα μπορέσουν να διεκδικήσουν, αλλά και θα χαθούν και οι θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν εξασφαλίσει εδώ και πολύ καιρό στην περιοχή. Πολύ σωστά. Δεν πρέπει να τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι και να τους αντιμετωπίζουμε όλους το ίδιο. Άσχετα με το τι έγινε με έναν παραγωγό ή με μια καλλιέργεια, θα πρέπει να δούμε με ψυχραιμία τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τοπική οικονομία η οποία κλονίζεται στην περιοχή της Βουπρασίας με το βασικό προϊόν, τη φράουλα. Και γύρω από αυτή την οικονομία, ναι βέβαια, θα κλονιστούν και οι ιδιοκτήτες της καλλιέργειας, θα κλονιστούν και οι εργάτες και όλοι όσοι άλλοι συνδιαλέγονται μαζί τους. Μάλιστα. Αλλά δεν το καταλάβουμε. Δηλαδή και ο εργάτης θα πάρει κάποια χρήματα, θα πάει στο σούπερ μάρκετ της περιοχής, θα πάει σε κάποιο μαγαζί της περιοχής και θα αφήσει εκεί κάποια άλλα χρήματα. Θα στηριχθεί και η τοπική οικονομία. Μπράβο. Λοιπόν, όλος αυτός ο κύκλος λοιπόν διαταράσσεται. Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός, το κύριο γεγονός, τις απάνθρωπες για κάποιες περιπτώσεις συνθήκες, την απίστευτη αυτή συμπεριφορά που είδαμε με το να πυροβολήσουν απέναντι σε εργάτες. Για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπάρχει δικαιολογία, είναι άνθρωποι, δεν πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό, δεν έχει σημασία αν είναι αλλοδαπή, Έλληνες τι είναι άνθρωποι. Έχουν... Λοιπόν, καταδικάζουμε την πράξη, αλλά θα πρέπει να δούμε και το μετά. Έχουν ενταθεί... Επίσης να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα, το μεσημέρι μάλλον καλύτερα, νωρίτερα, υπήρξε και συνάντηση των παραγωγών της φράουλας με τον κύριο Βρούτση στην Αθήνα. Δεν έχουμε πληροφορηθεί ακόμη τα αποτελέσματα, πάντως πήγαν να του θέσουν τους προβληματισμούς τους και όλα τα θέματα
τα εργασιακά, ώστε να βρεθεί μια λύση υγιής. Το έχουμε ξαναπεί, χρειάζεται εξυγίανση αυτή τη στιγμή καλλιέργεια της φράουλας και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, πέρα από τα γεγονότα που έχουν συμβεί. Μάλιστα. Ώστε και να μην ξανασυμβούν και να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα στην περιοχή. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου στο απόψινό δελτίο.